Το Ισραήλ βρίσκεται σε πολύ, πολύ υψηλό συναγερμό κατά μήκος των συνόρων με το Λιβανό, προειδοποίησαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Η προειδοποίηση έρχεται πριν από την αναμενόμενη ομιλία του ηγέτη τη Χεσμολάχ του Λιβάνου και αφού η οργάνωση ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε 19 διαδοχικά πλήγματα στο Ισραήλ την 5η 2 Νοεμβρίου. Ο Χασάν Αστράλα, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ του Λιβάνου, αναμένεται να απευθυνθεί στους οπαδούς του την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στα πρώτα δημόσια σχολιά του μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ Χαμάς. Η ομιλία του είναι πιθανό να υποδεικνύει τις επόμενες κινήσεις της οργάνωσης, καθώς οι μαχητές της και ο Ισραηλινός στρατός συμμετέχουν σε σφόδρες επιθέσεις στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ. Αυτό έχει δημιουργήσει φόβου ότι θα μπορούσε να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο στη σύγκρουση. Μέχρι στιγμή, ωστόσο, η βία έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί. Από τότε που η Χαμά πραγματοποίησε τι επιθέσει τη 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σκοτώνοντα περισσότερου από 1.400 ανθρώπου, ο Λίβανο βρίσκεται σε αναταραχή.